Κύριε Ρεντούμ, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά γενικότερα για την διεθνή οικονομία. Και βεβαίως το ερώτημα το οποίο τίθεται από όλους και από τους απλούς πολίτες, αλλά και εσάς από εσάς ως ειδικούς στα θέματα της αγοράς, είναι πόσο μπορούν να αντέξουν οι αγορές όλες αυτές τις πιέσεις. Καταρχήν, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο ζούμε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, ένα τσουνάμι από εξελίξεις καταιγιστικές σε όλα τα επίπεδα. Γνωρίζουμε πολύ και θα έλεγα οικονομολόγοι που γνωρίζουν καλά τις κλασικές οικονομικές αξίες και έννοιες. Επανερχόμαστε δεκαετίες πριν για να κατανοήσουμε τι σημαίνει το να έρχεται μία παγκόσμια οικονομική κρίση. Πολλοί μπορεί να συγκρίνουν το συγκεκριμένο, αν μπορούσαμε να το πούμε, χτύπημα εντός εισαγωγικών, είτε με το τρομοκρατικό χτύπημα των δίδυμων πύργων, ή αν πάμε και στις αρχές του αιώνα, το 1929, με το μεγάλο οικονομικό κράχ. Νομίζω και τα δύο αυτά γεγονότα έχουν την αξία τους και μας διδάσκουν τις συνέπειες που ζούμε τώρα. Με τη διαφορά ότι η σημερινή εποχή που ζούμε είναι η απόλυτη ψηφιακή εποχή, η απόλυτη εποχή των μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων, κάτι που δεν είχαμε δει στο παρελθόν. Αυτό ταυτόχρονα καλό και κακό. Καλό διότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες, όπως καλή ώρα αυτή την περίοδο, πάρα πολλοί εργαζόμενοι που έχουν το συγκεκριμένο εξοπλισμό από τις επιχειρήσεις τους και δουλεύουν στο καθεστώς work from home, όπως λέμε. Άρα μπορούν να συνδεθούν και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος να μοιραστούν έγγραφα, documents, συμβάσεις, τιμολόγια. Άρα να προχωράει έστω ως υποτυπωδός η οικονομική δραστηριότητα, να κινείται με κάποιο τρόπο το οικονομικό κύκλωμα, αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η παγκοσμιοποίηση μας έχει διδάξει τα προηγούμενα χρόνια ότι υπάρχει μια τεράστια αλληλεξάρτηση των αγορών, προϊόντος, χρήματος και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα θέλαμε σε αυτή την περίοδο που ζούμε, αν ήταν περισσότερο στεγανοποιημένος, να το πω έτσι, θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να πει ότι απομονώνω την κρίση, τις δεδομένες αγορές από όπου ξεκίνησε αυτό το χτύπημα, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορέσει ο υπόλοιπος κόσμος να λειτουργήσει. Η αλληλεξάρτηση λοιπόν, ενώ υπό κανονικές συνθήκες, υπό συνθήκες ειρήνης, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε να ισχύει, γιατί μπορεί όλοι ταυτόχρονα να αναπτύσσονται και να παίρνουν μερίδιο από αυτό που λέμε market share στην αγορά σε όλα τα επίπεδα, στις εισαγωγές, στις εξαγωγές, στις μετοχές, στην αγορά ομολόγων, χρεογράφων, στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν δέχεσαι ένα τέτοιο χτύπημα τόσο μεγάλου βεληνικούς, που ταυτόχρονα δημιουργεί μια σορευτική αντίδραση σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κοινωνίες παγκόσμια, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό να απομονωθεί, να εξεταστεί και να τρέχει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης ή κάποιες μεμονωμένες αγορές. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλείται όχι μόνο η Ελλάδα, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απαιτείται ένας παγκόσμιος συντονισμός αυτή τη στιγμή. Αυτό θα έλεγα ότι κατά καιρούς είχε ακουστεί, ίσως σε όρους κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ίσως σε όρους μείωσης ανισοτήτων ή ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος. Ακουγόταν κατά καιρούς, ακούγονταν τέτοια επιχειρήματα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε γενικότερες κρίσεις περιφερειακές που έρχονται έτσι ώστε να μπορούν όλοι να λειτουργούν όσο το δυνατόν με όρους ανάπτυξης, με όρους αξιοκρατίας και με όρους, αν θέλετε, επιχειρηματικής συνέχειας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, πλέον βέβαια δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει μόνος. Αυτό είναι δεδομένο. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που βρίσκεται σε αυτήν την οικογένεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Κάνω μια παρένθεση βέβαια εδώ, διότι καταλαβαίνετε τις αδυναμίες που υπάρχουν και εσωτερικά στο να συνοηθούν 27 χώρες. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχουν αδυναμίες. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ότι πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικονομική ένωση και δευτερευόντως μια πολιτική ένωση. Σίγουρα η Ελλάδα θα ήθελε πολύ ταχύτερα αυτή την ολοκλήρωση της πολιτικής ένωσης μέσα από την οικονομική και νομισματική ένωση για να μπορέσει σιγά σιγά να απευθύνεται με άλλους όρους στις αγορές, πιο ανταγωνιστικά. Θεωρώ ότι σίγουρα αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα δεν είναι κάτι που θα λήξει και το ακούω
πολύ συχνά τώρα τελευταία από αναλυτές και από πνευμολόγους, μόνο με την έβρεση του εμβολίου ή μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Γενικότερα, η οικονομία μας έχει διδάξει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ότι ό,τι μέτρα παίρνονται σήμερα λειτουργούν στην οικονομία με μια υστέρηση. Μια υστέρηση μηνών, έτους ή και παραπάνω πολλές φορές, ανάλογα με το βαθμό προσαρμοστικότητας που έχει κάθε οικονομία, παύλα κοινωνία ή κάθε περιφερειακή ένωση, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα γεγονότα, ναι, μεν τρέχουν, αλλά αποτιμώνται σε ένα βάθος χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι και σήμερα, αν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δέχεται όλο και ταχύτερα χρεόγραφα χωρών που δεν τα έκανε αποδεκτά στην προηγούμενη περίοδο, λόγω των μνημονίων και όλα αυτά που έζησε η ελληνική οικονομία, παύλα κοινωνία, αυτό και πάλι δεν θα λειτουργήσει σαν ένα effect εμπροστοβαρός για την ελληνική οικονομία την επόμενη μέρα, αλλά θα το δούμε σιγά σιγά να διαχέεται στο οικονομικό κύκλωμα. Αυτό έχει να κάνει με τον βαθμό ανταγωνιστικότητας κάθε οικονομίας, που σημαίνει ότι μια κίνηση που κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα λειτουργήσει σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία ή στην Ελλάδα. Και λέω διάφορες χώρες, οι οποίες έχουν διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και θα έλεγα και ίσως βιομηχανικής ανάπτυξης. Σίγουρα όμως τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο. Γίνεται και μια συζήτηση αυτή τη στιγμή για το πώς μπορεί να ανακάμψει ή μάλλον να στηριχθεί και το τραπεζικό σύστημα, που στην Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι η απομηχανή της οικονομίας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ελλάδα όταν συνεισφέρει π.χ. ο τουρισμός, όπως αναφέρατε, περίπου στο από 13 ως 25% ανάλογα ποιον δείκτη κοιτάζουμε στο ΑΕΠ της χώρας, σίγουρα αν δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα για να μπορέσει να διοχετεύσει ρευστότητα κεφάλαιο κίνησης μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι άνω των 800.000 στην ελληνική επικράτεια, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, όπου το επιχειρηματικό χρέος θα γίνει στο τέλος ιδιωτικό χρέος και θα καταλάβετε ότι θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα βιωσιμότητας στην ελληνική κοινωνία. Άρα αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι σίγουρα θα υπάρχει ένας μηχανισμός σταδιακής προσαρμογής και ανάκαμψης από τα μέσα του 2021 και μετά. Δεν ξέρω αν αυτό τοποθετείται χρονικά περίπου στην όποια έβρεση εμβολίου. Δεν το τοποθετώ όμως ακριβώς στην ίδια περίοδο. Θεωρώ ότι η χώρα μας σίγουρα θα έχει μια βαθιά ύφεση το 2020. Θεωρώ υπερβολικό το σενάριο του 10% πάνω στο ΑΕΠ. Αντίστοιχη πρόβλεψη κάνει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα θα κινηθούμε από 4% στο καλύτερο σενάριο μέχρι 8%, με μια βάνηση της ανεργίας και της απασχόλησης, αύξηση δηλαδή της ανεργίας, τουλάχιστον 4 με 5 μονάδες θα φτάσουμε περίπου στο 22%. Αυτό είναι βέβαια ένα δυστύχημα, διότι είχε γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσει σιγά σιγά, μήνα-μήνα, να πέφτει η ανεργία, να ανεβαίνει η απασχόληση και με τα μετρατόνωση της ρευστότητας και με τις κινήσεις που έκανε και η παρούσα κυβέρνηση στο να βγαίνει στις αγορές, να αντλεί ρευστότητα και αυτό να διοχετεύεται άμεσα στην πραγματική οικονομία, σύν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα, που ήταν ένα πάγιο αίτημα των κλάδων, έτσι, και της υγείας και των προϊόντων και των αγαθών και υπηρεσιών και επιχειρήσεων που γενικότερα εξάγουν και έχουν άμεση εξαγωγική δραστηριότητα. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε μια εξίσωση. Δεν είναι εύκολο το μοντέλο, είναι μια σύνθετη εξίσωση που πρέπει να επιληθεί για να έχει μερίδιο ανάπτυξης την επόμενη μέρα η ελληνική οικονομία. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά αυτό που κατά καιρούς λέγεται, βέβαια σίγουρα εδώ είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, είναι ότι πλέον η Ελλάδα δεν είναι μόνη. Και επικρατεί αναλόγως των κλάδων που έχουν πρόβλημα, ότι αν ένα πρόβλημα συνήθως το έχει ολόκληρο το industry, όπως λέμε, τότε οι αναλυτές λένε ότι συνήθως δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Άρα σημαίνει ότι αν για παράδειγμα όλες οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις, καλούμαστε σε κεντρικό επίπεδο να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει προς όφελος των ίδιων των τραπεζών. Αυτό σημαίνει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα υπάρχει και στον τουρισμό. Δεν έχει μια τουριστική κρίση αυτή τη στιγμή μόνο η Ελλάδα. Το έχει η Ιταλία και η Ισπανία, που είναι, αν θέλετε, και ανταγωνίστριες χώρες με βάση το τουριστικό προϊόν που προσφέρουν. Και βάσει των μέτρων που έλαβε όσον αφορά την πανδημία η ελληνική κυβέρνηση, θεωρώ, για να πούμε και τα καλά, ότι έχουμε εδώ ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι είμαι πρώτη. Ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτά που είπατε τα εξής. Με το γεγονός ότι προερχόμαστε, για άλλους είμαστε ακόμη, δεν έχουμε βγει
από μια βαθύτατη οικονομική κρίση η οποία άφησε τα σημάδια της και σε κοινωνικό επίπεδο. Πόσο μπορεί η Ελλάδα να αντέξει αυτή την ύφεση, δηλαδή ποια είναι τα όρια μας. Ένας χρόνος, λιγότερο από ένας χρόνος, λίγο περισσότερο από ένας χρόνος. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είμαστε στην ίδια φετερία σε αυτή την κρίση όπως είναι, ας πούμε, η Γαλλία ή η Γερμανία. Είμαστε σε άλλο επίπεδο, έτσι. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα η ερώτηση κέρια. Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Αυτό μπορούμε να πούμε με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα και με βάση το μαξιλάρια, μπορούμε να το πούμε έτσι, που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που είναι περίπου 20 συν 15, τουλάχιστον 35 δισεκατομμυρίων, ασχέτως ένα μεγάλο ποσοστό είναι δεσμευμένο για το χρέος. Αυτό όμως έχει την αξία του, γιατί ακόμα και αν συμβαίνει αυτό, μπορεί να αποπληρωθεί το χρέος. Αυτό σημαίνει, υπάρχει αυτή η εγγύηση από τα διμερή δάνεια που έχουμε πάρει και από τον, ESM. Σίγουρα η Ελλάδα μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες να ανταποκριθεί σε ένα εύρος 12 μηνών από σήμερα. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, με βάση αυτό που μου λέτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εφόσον έχουμε αυτό το μαξιλαράκι, αποφεύγουμε τη χρεοκοπία, έτσι, αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Δεν τίθεται θέμα χρεοκοπίας της χώρας, σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί στις δικές της δυνάμεις και στη δική της παραγωγική δυναμική αυτή τη στιγμή για τους επόμενους 12 μήνες. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η κυβέρνηση και οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως ο ΔΙΧ, ο οποίος είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, τι κινήσεις πρέπει να κάνει εξόδου στις αγορές για να μπορεί να αποπληρώνει σταδιακά τα ομόλογα τα οποία λήγουν και να προκαλεί έτσι μια κατάλληλη ορίμανση όσον αφορά τα ομόλογα τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν, για να είναι και πιο smooth, όπως λέμε στα οικονομικά, η καμπύλη αποπληρωμής των ομολόγων. Αυτό το γνωρίζουμε. Ήδη είναι επιτυχημένες οι έξοδοι που έχουν γίνει. Γνωρίζει βέβαια η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει μια επιβάρυνση των επιτοκίων το επόμενο διάστημα, ακριβώς λόγω της δυστοκίας που υπάρχει στη ρευστότητα και στην πτώση των χρηματιστηρίων. Αυτό όμως μένει να αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο, να διοχετευτεί μια πολύ μεγάλη ρευστότητα που σαφέστατα δεν την έχει κανένα κράτος. Το πόσο αυτό θα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος είναι ένα ερώτημα. Σίγουρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν από το 180% κινηθεί προς το 200% του ΟΕΠ, είναι ένα ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστεί, αλλά είναι κάτι που ούτως ή άλλως το ανέμενε η χώρα ότι θα μπορούσε σε οποιαδήποτε, ακόμα και περιφερειακή κρίση, όχι μόνο σε ένα τσουνάμι εξελίξεων όπως το βλέπουμε σήμερα, θα ήταν ευάλωτη, διότι δεν έχει την ανταγωνιστικότητα των χωρών, ούτε των υπολείπων χωρών της Ευρωζώνης, ούτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως έχουν για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το γνωρίζαμε. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, αν είναι λάθος, να διορθώσετε εσείς, ότι είχαμε μια αυξητική τάση στην εγγραφή του δημοσίου χρέους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικώς στην Ευρωζώνη. Ναι, έχετε δίκιο. Υπήρχε μια ασθενής ανεμική ανάπτυξη το τελευταίο χρόνο γενικά στην Ευρωζώνη. Αυτό είχε προβληματίσει και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είχε κρούσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τον κόδωνα του κινδύνου. Μεσολάβησαν και οι ευρωεκλογές. Υπήρχε μια καθυστέρηση γενικότερα, ή στέρηση, αν μπορούμε να το πούμε, στα οικονομικά, στη λήψη αποφάσεων μέχρι να στελεχωθεί η νέα Κομισιόν υπό την νυν πρόεδρο, την Ursula von der Leyen, για να μπορέσει σταδιακά μέσω των επιτρόπων να πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε και αλλαγή ηγεσία ούτως ή άλλως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Christine Lagarde, την πρώην Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, για να μπορέσουμε να δούμε τελικά μια αλλαγή στο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Αυτό σίγουρα δημιούργησε μια δυστοκία στην οικονομική πολιτική που πρέπει να ασκηθεί. Ένα επίσης αρνητικό γεγονός είναι το ότι έπιασε αυτή η πανδημία στη μέση της διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό της, για το 7ετές, πολυετές, να μπορούμε να το πούμε έτσι, δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου και εκεί η Ελλάδα διεκδικούσε ένα σημαντικό πακέτο. Αυτό μπορεί να είναι καλό και κακό ταυτόχρονα, με το σκεπτικό ότι αν είχε ήδη δρομολογηθεί, θα μπορούσε ήδη η Ελλάδα πολύ πιο γρήγορα να αντλήσει κονδύλια και να τα διοχετεύσει σε κλάδους που είτε βάλλονται είτε νιώθει ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, άρα πρέπει να βγει πιο επιθετικά στις αγορές, να πουλήσει αγαθά και υπηρεσίες. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα ότι ακριβώς επειδή δεν είχε συμφωνηθεί, τώρα θα έρθει πιο επιτακτικά πλέον το πακέτο αυτό να συμφωνηθεί από τις χώρες. Δεν μπορεί δηλαδή να δικαιολογηθεί καμία καθυστέρηση και πιθανότατα να είναι και πολύ μεγαλύτερο το πακέτο αυτό για κάθε κράτος μέλος, για να μπορέσουν να καλύψουν γενικότερα δαπάνες οι οποίες θα έπρεπε υπό άλλες συνθήκες
να επιβαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό. Θεωρώ πάντως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι είναι αναπόφευκτη η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, για να μην πω παγκόσμια. Αυτό είναι αναγκαίο κακό. Σίγουρα μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργα, διότι τίποτα δεν χαρίζεται όσον αφορά τα κεφάλαια. Το θέμα όμως είναι ποια είναι πάντα η περίοδος χάρητος και κατά πόσο αυτό είναι βιώσιμο. Αν λοιπόν μέσω της ρευστότητας θα διοχετευτεί, καταφέρουμε να έχουμε εγγύηση για τη βιωσιμότητα τουλάχιστον του ελληνικού δημοσίου χρέους για τα επόμενα χρόνια. Πετύχουμε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2021, τουλάχιστον από το μέσο του 2021 και μετά. Και έχουμε δαπάνες οι οποίες διοχετεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κλάδους οικονομικούς και δεν επιβαρύνουν, όπως το κομμάτι της υγείας για παράδειγμα, η ανασύσταση και η ευελιξία του δημόσιου συστήματος υγείας, που αυτό είναι και το ζητούμενο πλέον. Το βλέπουμε. Μετεπιτάσεως να έρχεται και πρέπει να γίνει και είναι μια πολύ καλή αφορμή στο να μπορέσει η κυβέρνηση αυτό να το τρέξει, κάτι που δεν έγινε σε δεκαετίες. Η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Επίσης δεν είχαν γίνει βήματα εδώ και πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι αυτό τρέχει. Δυστυχώς η χώρα μας έχει αυτό το προνόμιο εισαγωγικά. Όταν αναγκάζεται να τρέξει, όντως το κάνει καλά. Υπό συνθήκες ειρήνης έχουμε βιώσει όλοι μας ότι υπάρχει μια δισκαμψία, μια δυστοκία στο να πάρθουν οι αποφάσεις, στο να στελεχωθούν όπως πρέπει τα υπουργεία και τελικά κάποιος να βάλει την υπογραφή του για να τρέξουν τα αντίστοιχα projects. Δεν το κάναμε όταν έπρεπε, δεν το κάναμε σε περίοδο ειρήνης, δεν το κάναμε πριν τα μνημόνια, το κάναμε πολύ επιφυλακτικά και κατά την περίοδο των μνημονίων. Ήρθε λοιπόν η ώρα τώρα όλη αυτή η γνώση που έχει συσσωρευτεί και με την τεχνογνωσία που έχουμε από το εξωτερικό, να υπάρχει αυτή η συσπήρωση, όπως λέμε, των στελεχών των Υπουργείων Δημόσιας Διοίκησης, Τουρισμού, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, για να μπορέσει τελικά το κράτος να δώσει στον πολίτη τις υπηρεσίες που πρέπει, αυτό που λέμε ηλεκτρονικά, ανέπαφα, γρήγορα, ταυτόχρονα μειώνοντας και τα κόστη του. Αυτό νομίζω θα κάνει κάθε χώρα πλέον, όχι μόνο η Ελλάδα. Άρα εκεί μπορεί να υπάρξει μια task force που θα μπορεί να διοχετεύεται η τεχνογνωσία και να διαχέεται από το ένα κράτος στο άλλο. Νομίζω το γνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό και έχει συστήσει και ένα ταμείο πάνω στο κομμάτι του digital και της ψηφιακής πολιτικής. Θεωρώ σίγουρα ότι υπάρχουν όπλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παύλα κονδύλια, για να διοχετευτούν χωρίς να επιβαρύνουν άμεσα τον δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό. Σίγουρα χρειάζεται μία περισσότερο, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω έτσι, με βάση την οικονομική θεωρία, μια μεγαλύτερη κενσιανή θεώρηση των πραγμάτων όσον αφορά την αύξηση δημοσίων δαπανών. Κακά τα ψέματα, γνωρίζουμε και από την κλασική οικονομική θεωρία ότι δεν μπορείς σε ένα επίπεδο πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης να στηριχθείς μόνο στην προσφορά και στη ζήτηση. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή πάντα μία διαδικασία κρατικής παρέμβασης που να εγγυηθεί την επόμενη μέρα. Να εγγυηθεί δηλαδή εκεί που η αγορά δεν μπορεί να δώσει τη λύση, να έρθει να διορθώσει την προσφορά και τη ζήτηση, έτσι ώστε να γίνει το απαραίτητο matching, όπως λέμε, για να δώσει το έναυσμα στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης και να μπορέσει τελικά ξανά η αγορά να λειτουργήσει. Άρα εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε κρατική παρέμβαση και αυτό βέβαια κάνουν όλα τα κράτη. Έτσι, αυτό κάνουν η ΗΠΑ, αυτό κάνουν η Γαλλία, αυτό κάνει η Ισπανία, η Ιταλία και αυτό βλέπετε και η Ιταλία επιμένει τόσο πολύ που έχει πληγεί αυτή τη στιγμή από τον κορονοϊό σε ανυπολόγιστο βαθμό. Επιμένει σε ένα μεγαλύτερο ταμείο χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς μνημόνια, με ελάχιστους δυνατούς όρους και φυσικά όλο αυτό το debate που γίνεται για το κορονοομόλογο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δηλαδή το Eurobond, το οποίο ουσιαστικά θα προκαλέσει μια αμοιβαιοποίηση χρέους. Βέβαια, αυτές είναι λίγο απαγορευμένες λέξεις ακόμα για την ενοποίηση που προφανώς η Ελλάδα αναζητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν δεν το ονομάσουν όμως έτσι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στην επόμενη σύνοδο κορυφής, στο επόμενο Eurogroup, θα βρεθεί μια συμβαστική φόρμουλα. Το ταμείο αυτό που θα εγγυηθεί, αν θέλετε, την ανασυγκρότηση από εδώ και πέρα, να έχει μια μορφή αμοιβαιοποίησης. Μπορεί να μην λέγεται ευρωομόλογο, μπορεί να το ονομάσουν ταμείο εξυγίανσης, να το πω έτσι, να δώσουν και την απαραίτητη εξοδότηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να δέχεται όλο και περισσότερο κρατικά χρεόγραφα για να μπορεί να στηρίξει και τις τράπεζες σε επίπεδο κρατικό και εταιρικό για οτιδήποτε εκδίδεται, ανεξαρτήτως επενδυτικής βαθμίδας. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στο τραπέζι. Είναι υποδιαπραγμάτευση, θεωρώ ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Από εκεί πέρα, βέβαια, εναπόκειται και σε κάθε κράτος μέλος, αναλόγως του βαθμού ωριμότητας που έχει και προσαρμοστικότητας, να τα πάρει, να τα κάνει πράξη, να εναρμονίσει τις εθνικές
τις εθνικές της πολιτικές για να μπορέσει βέβαια να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα. Δυστυχώς, ό,τι και να γίνει στο δημόσιο χρέος, όσες περίοδοι χάριτος και να δοθούν και όσα και κονδύλια απευθείας, αν θέλετε, να προωθηθούν στην πραγματική οικονομία, η Ελλάδα δυστυχώς θα είναι αντιμέτωπη και πάλι με ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος. Ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσει αυτό είναι ανάπτυξη, δουλειά, παραγωγή και όσο το δυνατόν αυξημένη απασχόληση και ταυτόχρονη αποκλιμάκωση της ανεργίας έτος με έτος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στον τουρισμό. Αυτό το ξέρει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η πανδημία να έρθει να υπενθυμίσει στην Ελλάδα ότι έχει ανάγκη και άλλους κλάδους, ότι έχει ανάγκη την εξαγωγική δραστηριότητα, ότι έχει ανάγκη τη βιομηχανία, ότι έχει ανάγκη και τα πετρελαιοειδή, ότι έχει ανάγκη και τα χημικά, παράδειγμα, ότι έχει ανάγκη βιοτεχνίες, ότι έχει ανάγκη υψηλή τεχνολογία, ότι έχει ανάγκη, αν θέλετε, βιοτεχνολογία ή φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα, οι οποίες να μπορούν, ίσως και με ξένα κεφάλαια, να παράγουν για την ελληνική αγορά φάρμακα, γενώσιμα, δίνω τώρα ιδέες, έτσι ώστε να, όχι μόνο να καλύπτουν την εγχώρια παραγωγή, αλλά να εξάγονται με ελληνικές επωνυμίες, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, έτσι, γιατί είχαμε προσαρμόσει την προσπάθειά μας μόνο στο να μειώσουμε την πανακευτική δαπάνη. Εξαγωγικά προϊόντα, προϊόντα επωνυμίας προέλευσης, τα οποία πολλές φορές τα συσκευάζαμε από άλλες χώρες ή τα δίναμε εμείς χήμα σε άλλες χώρες. Βλέπε κρασί που ενδιαφέρει πάρα πολύ και τα νησιά μας και τη Σάμο. Πώς αυτό μέσα από ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης θα μπορέσει να δημιουργήσει μεγαλύτερη παραγωγή, έτσι, άρα και μεγαλύτερη κατανάλωση, άρα και μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές που δεν πηγαίνει σήμερα η Ελλάδα. Πολλές φορές, ξέρετε, η κρίση δημιουργεί βέβαια καταιγιστικές εξελίξεις, αλλά πολλές φορές λόγω της αλλαγής των καταναλωτικών επιλογών και παγκόσμια, δημιουργεί και αλλαγή προτύπων, καταναλωτικών προτύπων. Ναι. Αυτό μπορεί να το πάρει η Ελλάδα, να το αναλύσει, να το εξετάσει με τους παραγωγικούς της φορείς και αναλόγως των κονδυλίων που έχει, την παραγωγική δυναμικότητα που έχει, να πει ότι κάνει στρατηγικές επιλογές αύξησης αυτής της παραγωγής για να μπορεί να διοχετεύσει αυτή την παραγωγή, την πλεονάζουσα δυναμικότητα σε ξένες αγορές. Αυτό θα έλεγα είναι ο μόνος δρόμος, η εξαγωγική δραστηριότητα μέσω προϊόντων που παρά και πρέπει να αυξήσει την παραγωγή της η Ελλάδα, συν φυσικά την ενίσχυση των υπηρεσιών που ούτως ή άλλως εκεί ήταν πιο δυνατή. Πρέπει και εκεί φυσικά να εναρμονιστούν οι προσπάθειες με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όλα αυτά μπαίνουν σε ένα μεγάλο μοντέλο με πολλές μεταβλητές που πρέπει η Ελλάδα να δει και να επιλύσει το επόμενο διάστημα, σίγουρα τον επόμενο 1,5 χρόνο, για να μπορέσει να βγει όσο το δυνατόν πιο δυνατή από την κρίση και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης την επόμενη μέρα. Κύριε Ντούμη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Οι εκπλήξεις τρέχουν και τα δεδομένα διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα. Οπότε νομίζω ότι συμφωνείτε και εσείς ότι αυτό που λέμε σήμερα ίσως να έχει διαφοροποιηθεί τρομερά, ίσως και ριζικά την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα. Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας τη συνομιλία. Έχετε δίκιο. Νομίζω εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει ίδιο και σταθερό και ελπίζουμε πραγματικά όλα να πάνε καλά και να βελτιωθούν και για τη χώρα μας και για τον κάθε Έλληνα προσωπικά.